Ο θεσμικός μου ρόλος, ο ρόλος λοιπόν του βουλευτή Αρκαδίας, δεν μου επιτρέπει να είμαι θεατής των εξελίξεων. Και σας το λέω γιατί έχουμε συνηθίσει στο παρελθόν να βλέπουμε βουλευτές από όλα τα κόμματα που να μπαίνουν στην πολιτική και να μην αφήνουν το στίγμα τους. Το να μπαίνεις απλά στη Βουλή, να πηγαίνεις να ψηφίζεις, να άρχισαι και να μην κάνεις τίποτα, για μένα δεν λέει τίποτα. Και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι όλοι, αν θέλουμε να ασχολούμαστε με τα κοινά, πρέπει να δείχνουμε ποιοι είμαστε. Και μπορεί να μην είμαι κυβερνητικός βουλευτής τώρα, που σημαίνει να μην μπορώ να επηρεάσω τις εξελίξεις όσο θέλω, γιατί δυστυχώς στην πατρίδα μας, τουλάχιστον οι κυβερνητικοί πολιτικοί βουλευτές είναι αυτοί που μπορούν να επηρεάσουν περισσότερο τις καταστάσεις, αλλά και εμείς, που αυτή τη στιγμή είμαστε στην αντιπολίτευση, οφείλουμε, όποτε υπάρχει κάποιο σοβαρό θέμα, να το αναδεικνύουμε, να το βγάζουμε στο φως και από εκεί και πέρα να προσπαθούμε να βρούμε λύση. Σήμερα λοιπόν εγώ σας κάλεσα για ένα θέμα που ενδεχομένως δεν είναι της επικαιρότητας και θα είναι το αποκλειστικό θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα, για να είμαι πολύ ξεκάθαρος. Και αυτό το θέμα έχει να κάνει με την διαχείριση των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο. Ξέρω, δεν έχετε συνηθίσει να ακούτε για θέματα που δεν είναι στην επικαιρότητα, που δεν βγαίνουν μπροστά. Δηλαδή να μιλάμε για απορρίμματα όταν δεν τα βλέπουμε δίπλα μας, στην πόρτα του σπιτιού μας. Το καταλαβαίνω, αλλά κάποια στιγμή αυτό πρέπει να αλλάξει. Γιατί πάντα φτάνουμε στο πρόβλημα και όταν το πρόβλημα είναι μπροστά μας, λέμε τι δεν κάναμε τόσο καιρό. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, επειδή και οι αρχαίοι μόνο πρόγανοι έλεγαν προλαμβάνει, αυτό λοιπόν έχουμε σήμερα να κάνω εδώ. Γιατί τα απορρίμματα είναι μια βόμβα που ανά πάσα στιγμή είναι έτοιμη να σκάσει. Για να μην έχουμε κοντή μνήμη, να σας θυμίσω ότι δεν είναι πολύς καιρός πριν που στην Τρίπολη θυμάστε τι γινόταν εδώ πέρα με τα σκουπίδια. Χτες αναζήτησα λίγες φωτογραφίες, βλέπετε την εικόνα των σκουπιδιών στην Τρίπολη. Στην Γορτινία τώρα τι γίνεται? Έχει πάει κανείς, έχει επισκεφτεί τα χωριά μας της Γορτινίας το τελευταίο διάστημα? Εγώ πήγα, είδα και από τα δικά σας site φωτογραφίες. Όλοι καθημερινά συμπατριώτες Γορτίνη παίρνουν τηλέφωνο και λένε τι γίνεται κάτω με τα σκουπίδια. Δεν φταίει επιτέλους κάποιος σε αυτή την πατρίδα, σε αυτή τη χώρα, σε αυτό το νομό? Επιτέλους δηλαδή δεν θα πούμε, δεν θα αποδώσουμε ευθύνες για κανέναν? Δυστυχώς, η περιφέρεια Πελοποννήσου για άλλη μια φορά είναι ουραγός και στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Και να ξέρετε ότι εμένα με λυπεί ιδιαίτερα το να βλέπω περιφέρειες όπως είναι η Ήπειρος, το λυπεί το λέω με εισαγωγικά έτσι, όπως είναι η Μακεδονία, η Κρήτη, που ξεκίνησαν και πιάστηκαν με το θέμα των σκουπιδιών, των απορριμμάτων πολύ αργότερα και τώρα να το έχουν λύσει. Και μάλιστα να το έχουν λύσει πρότυπα. Στην Ήπειρο, ξέρετε πόσα πληρώνουν οι συμπατριώτες μας για τη διαχείριση των σκουπιδιών? 45 ευρώ τον τόνο. Στην Κρήτη το ίδιο. Και ξέρετε, αυτή η τιμή δεν είναι κάτι θεωρητικό. Εμείς τα πληρώνουμε, μεταξύ μας, ο κόσμος. Το 45 ή το 110 που φαίνει τώρα η περιφέρεια Πελοποννήσου δεν είναι ένας αριθμός που τον πετάμε στον αέρα και μένει εκεί. Στις τσέπες μας θα καταλήξει. Και αυτό πρέπει να το καταλάβετε. Γιατί λοιπόν πέτυχαν οι άλλες περιφέρειες? Πέτυχαν γιατί υπήρχε σοβαρή συνεργασία περιφερειάρχη και δημάρχων. Τελεία και παύλα. Και αυτό θέλουμε κι εμείς. Να υπάρχει εγαστή συνεργασία όλων των θεσμών. Των βουλευτών, της περιφέρειας, των δημάρχων, όλων. Να πιάσω λοιπόν τώρα το θέμα από την αρχή, ξετυλίγοντας το κουβάρι. 2012. Ο ΦΟΣΔΑ, οι δημάρχοι, συμφωνούν τότε με την αποκεντρωμένη περιφέρεια και συμφωνούν σε τι? Συμφωνούν στο να δοθούν οι αρμοδιότητες του ΦΟΣΔΑ στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Το γνωρίζουν όλοι. Εδώ είναι η απόφαση 13 πρώτου της αποκεντρωμένης περιφέρειας που μεταφέρει αυτές τις αρμοδιότητες
Και εδώ είναι, έρχεται αμέσως η νομοθέτηση το 2012 που λέει ότι οι αρμόδιοι, πριν 5 χρόνια μιλάμε τώρα, που λένε ότι οι αρμοδιότητες αυτές μεταφέρονται στον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Όλα καλά, όλα καλά. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί καλοπροαίρετα τότε δήμαρχοι είπανε ότι αν ρε παιδιά όλοι μαζί συμφωνήσουμε και συνεργαστούμε, θα βρούμε μια πολύ καλή τιμή για την περιφέρεια. Και εγώ συμφωνώ σε αυτό. Και η ΣΔΙΤ, δηλαδή η σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου συμβάσεων, είναι σημαντικές γιατί όντως μπορούν να αποφέρουν οικονομικά προβλήματα, οικονομικά ωφέλη. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Η καλοπροαίρετη αυτή μεταφορά των αρμοδιοτήτων να οδηγήσει σε μια πρόταση που αγγίζει τα 120 ευρώ για την διαχείριση των απορριμμάτων ανά τόνο. Και επειδή θέλω να είμαι ξεκάθαρος και επειδή κάποιοι μπορούν να βγουν και να πούν «Μα δεν είναι 120, φαίνεται για γύρω στα 85». Βάλτε μέσα το ΦΠΑ, βάλτε τα μεταφορικά, 120 ευρώ το τόνο, τα οποία θα έρθετε και θα την πληρώσετε από την τσέπη σας, όλοι σας, όλοι μας. Αυτή ήταν η πρόταση της περιφέρειας. Η ουσία λοιπόν είναι ότι τόσα χρόνια η ανικανότητα του Περιφερειάρχη και οι περίεργες μεθοδεύσεις οδήγησαν εκεί που οδήγησαν. Εγώ έκατσα μόλις χτες και ανέτρεξα λίγο στο ίντερνετ και είδα κάποιες δηλώσεις του Περιφερειάρχη του Πέτρου του Τατούλη, δεν είναι δικά μου λόγια, για τον απολογισμό του έργου του, δηλώσεις που έκανε στη ραδιοφωνία της Τρίπολης, στον Ελεύθερο Τύπο, στις συνεδριάσεις βλέπω της Οικονομικής Επιτροπής. Τι έλεγε? Το 2010, την αρμοδιότητα πήρε το 2012, δεσμεύτηκα ενώπιόν σας ότι θα δώσουμε λύση σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της δική μας περιφέρειας που αποτελεί ντροπή και δεν μας αφήνει να τρέξουμε στο μέλλον. Υποσχέθηκα ότι θα γίνουμε μια πρότυπη ευρωπαϊκή περιφέρεια στα ζητήματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Ότι οι χωματερές θα μένανε στο θλιβερό μας παρελθόν. Ξέρετε, νομίζουν μερικοί ότι έχουμε κοντή μνήμη. Ότι τα σκουπίδια που είναι πεταμένα σε ρέματα και ακτές εμείς θα τα μετατρέπαμε σε μια νέα οικονομία. Και. 3 χρόνια μετά, τα δύσκολα βήματα έχουν ολοκληρωθεί. Οι εγκαταστάσεις της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων θα είναι έτοιμες στα τέλη του 2015. Προφανώς κάτι χάνω εγώ εδώ πέρα. Είμαστε στο 17. Την ώρα που περιφέρειες που ξεκίνησαν πολύ νωρίτερα από εμάς, όλες αυτές που έχουν προχωρήσει, όπως σας ανέφερα πριν, στη διαχείριση των απορριμμάτων, δεν βρίσκονται ούτε στα μισά του δρόμου από όπου βρισκόμαστε εμείς. Εντάξει, όλο αυτό ακούει είναι το γελίο του πράγματος, το αστείο. Οι δηλώσεις δεν τελειώνουν. Είναι πάρα πολλές και ας μην νομίζουν μερικοί ότι έχουμε κοντή μνήμη ή μνήμη χρυσόψαρου. Ο κόσμος δεν τρώει πια κουτόχαρτο. Και αν το φάγε μια φορά από το σημερινό μας πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, δεν το φάει από τον Περιφερειάρχη μας. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Περιφερειάρχη. Αυτή λοιπόν τώρα η ανεπάρκεια της περιφέρειας, 5 χρόνια χωρίς να κάνει τίποτα, μας οδήγησε 5 χρόνια μετά, και συνεχίζω, το 2016, να ψηφίσει η Βουλή και σε ευρεία πλειοψηφία, το λέω αυτό, γιατί μεταξύ άλλων κομμάτων ψήφισαν τη διάταξη αυτή και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, το τονίζω. Τα δύο μεγάλα κόμματα το ψήφισαν μαζί. Ψήφισαν την μεταφορά των αρμοδιοτήτων για τη διαχείριση των σκουπιδιών από την περιφέρεια στο ΦΟΣΔΑ. Τι του είπαμε δηλαδή εμείς στη Βουλή? Κύριε Τατούλη, σας δώσαμε 5 χρόνια. Έπρεπε να έχετε τελειώσει με το θέμα αυτό και με μια συμφέρουσα λύση για τους πολίτες της Πελοποννήσου και εσείς δεν κάνατε τίποτα. Άρα, δημάρχοι, ελάτε και αναλάβετε. Αυτό είπαμε. Οι δήμαρχοι τώρα, οι οποίοι, εγώ αν τους αναγνωρίζω το ελαφρυντικό των θεσμικών παλινοδιών της κυβέρνησης από τη μία και των υποσχέσεων για μεγαλαπίβολα σχέδια του Περιφερειάρχη από την άλλη. Οι δήμαρχοι λοιπόν με αυτό με το ελαφρυντικό απέδειξαν και αυτοί ότι δεν μπορούν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Ότι δεν ήταν έτοιμοι να τη διαχειριστούν. Όχι όλοι, αλλά αρκετοί από αυτούς δείξανε ότι δεν μπορούσαν να προχωρήσουν μπροστά. Και εκεί θέλω να σας πω την αλήθεια, και η πολιτεία, αν βοήθαγε όσο όφιλε, θα είχε λήξει το θέμα αυτό.
Και φτάνουμε λοιπόν στο σημείο από τους 26 δήμους της περιφέρειας Πελοποννήσου, μόλις τρεις, το επαναλαμβάνω τρεις, η Καλαμάτα, ο Ευρώτας και η Βόρεια Κοινωρία, τρεις μόλις δήμοι, να έχουν προσωρινή διαχείριση αποβλήτων. Τι σημαίνει αυτό? Μαζεύουμε τα σκουπίδια, κάνουμε δηματοποίηση, τα ξεχωρίζουμε, μένει το υπόλοιμα, το οποίο το υπόλοιμα το αποθηκεύουμε νόμιμα κάπου και προχωράμε. Τρεις. Και εδώ λοιπόν έρχεται το μεγάλο ερώτημα, το οποίο εγώ το απευθύνω σε εσάς και εσείς οφείλετε να το μεταφέρετε. Τι γίνεται με τις χωματερές? Όταν μόλις τρεις δήμοι από τους 26 έχουν έστω προσωρινά λύσει το πρόβλημά τους, οι άλλες 23 τι κάνουν τα σκουπίδια? Ο κύριος Στατούλης μας έλεγε για την πράσινη Πελοπόννησο, το θυμάστε αυτό, για να τα θυμίζουμε σιγά σιγά. Και ότι όλες οι χωματερές αναπλάστηκαν. Έτσι δεν είναι? Αναπλάστηκαν, ναι. Άρα τα σκουπίδια που πάνε? Εμφανίστηκε δηλαδή ξαφνικά ο David Copperfield και εξαφάνισε τα σκουπίδια ως διαμαγείας? Δουλευόμαστε εδώ πέρα? Τα σκουπίδια λοιπόν κάπου πάνε. Και οφείλει ο κύριος Περιφερειάρχης να μας απαντήσει. Πού είναι τα σκουπίδια, πού είναι η πράσινη Πελοπόννησος και γιατί όλοι χαρακτηρίζουν την Πελοπόννησο σαν την πιο βρώμικη περιφέρεια της Ελλάδας? Πάμε πιο πέρα. Λίγες μέρες πριν και άλλο χτύπημα στο θέμα των σκουπιδιών. Το έργο της ΔΙΤ απεντάσσεται. Τι πάει να πει απένταξη έργο από το προηγούμενο ΕΣΠΑ? Σημαίνει ότι έργο γιοκ. Σημαίνει ότι διαχείριση σκουπιδιών τίποτα. Σημαίνει ότι επιστρέφουν πάλι στο σημείο μηδέν. Και επειδή μερικοί μπορούν να βγουν και να πούνε, εγώ κάνω και το δικηγόρο του διαβόλου ταυτόχρονα, ότι αυτό είναι τεχνικό θέμα. Θα το βάλουμε εμείς στο επόμενο ΕΣΠΑ. Ελάτε όμως που δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γιατί την επόμενη ακριβώς μέρα από την απένταξη του ΕΣΠΑ, λες και ήταν όλα προγραμματισμένα, βγαίνει εδώ πέρα η διαχειριστική αρχή, την οποία υπογράφει πάλι ο Περιφερειάρχης ο κύριος Στατούλης, και μιλάει για καινούργια πρόσκληση για το έργο αυτό. Στην οποία όμως πρόσκληση ορίζει ως δυνητικό δικαιούχο της πρόσκλησης μόνο την περιφέρεια και όχι το ΦΟΣΔΑ. Και επικαλείται μια απόφαση που σας έδειξα πριν της αποκεντρωμένης περιφέρειας του 2012 που νομοθετήθηκε τότε και από τη Βουλή. Εδώ λοιπόν πια κοροϊδευόμαστε, γιατί αυτός ο νόμος έχει πάψει να υφίσταται. Γιατί η αρμοδιότητα έχει φύγει πια από τον κύριο Τατούλη και έχει πάει στο ΦΟΣΔΑ. Το έχει καταλάβει, μας δουλεύει. Και αν μερικοί νομίζουν ότι τις 30 σελίδες της διαχειριστικής αρχής θα τις περάσουν χωρίς να τις διαβάσουμε, να ξέρετε ότι υπάρχουν και μερικοί πεισματάριδες σε αυτή τη χώρα που διαβάζουν τις λεπτομέρειες. Και όταν εδώ πέρα έρχεται και λέει την υπαριθμό απόφαση ΤΑΔΕ του 2012, απόφαση αποκεντρωμένης διοίκησης και για εκχώρηση αρμοδιοτήτων ΦΟΣΔΑ, μας δουλεύει? Εν έτη 2017 που έχει καταργηθεί αυτό. Το κουτόχορτο το έχει τελειώσει, να το γνωρίζετε αυτό. Και το ελάχιστο που όφιλε να κάνει η διαχειριστική αρχή ήταν να απευθύνει την πρόσκληση πέραν από την περιφέρεια και στον ΦΟΣΔΑ. Κακώς γίνεται η επίκληση της πρόσκλησης της διαχειριστικής αρχής. Η περιφέρεια όχι μόνο δεν μπορεί να είναι αποκλειστικός δυνητικός δικαιούχος, αλλά δεν μπορεί καν να είναι δυνητικός δικαιούχος. Και βέβαια τώρα, μετά και από αυτό, δηλαδή από την απένταξη του έργου, το οποίο, για να το πω και πιο απλά, γιατί πολλοί από εσάς, και είναι φυσιολογικό, πόσο μάλλον οι πολίτες δεν μπορούν να το καταλάβουν. Τι σημαίνει απένταξη του έργου? Σημαίνει ότι στην καλύτερη των περιπτώσεων, για τουλάχιστον 2 χρόνια, αν όλοι πάλι συμφωνούμε, για 2 χρόνια δεν θα έχουμε τι θα κάνουμε τα σκουπίδια. Το καταλαβαίνουμε, ναι ή όχι? Αυτό ισχύει. Και εδώ λοιπόν έρχομαι εγώ ο απλός πολίτης και ρωτάω. Δεν υπάρχει ενδιάμεση διαχείριση? 3 δήμοι το έχουν κάνει. Δεν υπάρχει ενδιάμεση διαχείριση?
δεν οφείλουμε να τη στηρίξουμε. Να κάνουμε έστω μια προσωρινή λύση, να τους δώσουμε τη δυνατότητα στους Δήμους να διαχειρίζονται έστω προσωρινά τα σκουπίδια τους και να ξέρουμε που πάνε. Γιατί μερικοί από εδώ πέρα γνωρίζουν που πάνε τα σκουπίδια. Και στο κάτω-κάτω να σας πω και το άλλο. Αν αυτή η προσωρινή διαχείριση είναι καλύτερη οικονομικά από αυτή που μας προτείνει η περιφέρεια, τι θα κάνουμε? Δηλαδή εμείς θα πούμε στο Δήμο Βόρειας Κοινωρίας, να αναφέρω το δικό μας Δήμο, αν πληρώνει 60 ευρώ τον τόνο θα του πούμε όχι επειδή υπάρχει απόφαση για 120, εσείς θα σε πάμε μετά στα 120. Και η κόρη μου τα απλά μαθηματικά νομίζω μπορεί να τα ξεχωρίσει. Αλλά πέραν αυτού, και αυτό είναι που με προβληματίζει ακόμα περισσότερο, ξαφνικά ξεχνάμε τι έχει ψηφίσει η Βουλή. Ειδικά ο κύριος Περιφερειάρχης, ο κύριος Στατούλης, τον οποίον ο αρκαδικός λαός και τελευταία ο Πελοποννήσιος τον ψηφίζει για 30 χρόνια. 30 χρόνια είναι στην πολιτική. Έχει ξεχάσει ότι όταν υπάρχει μια νομοθέτηση οφείλουμε να την υπακούμε και να προχωρούμε. Έχει κάνει 20 χρόνια βουλευτής. Εκτός αν και υπάρχουν κάποιες υπόγειες διαδρομές μεταξύ κυβέρνησης και περιφέρειας. Γιατί, για να σας θυμίσω και κάτι άλλο, δεν ξεχνάει ο αρκαδικός λαός για τη δουλειά των 3,2 εκατομμυρίων που πήρε η εταιρεία του κύριου Φλαμπουράρη από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Και ξέρετε αυτό το θέμα, επειδή εμείς σαν Νέα Δημοκρατία το φέραμε στη Βουλή. Και εγώ προσωπικά απευθύνθηκα στον ίδιο τον υπουργό τότε, τον κύριο Φλαμπουράρη, και του είπα τι έχετε να πείτε για αυτό το έργο και τι συνομιλίες έχετε κάνει με τον κύριο Τατούλη. Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση? Καμία. Σε δύο επίμονες ερωτήσεις, απλά με κοίταγε, και αυτά, ξέρετε, είναι καταγεγραμμένα και στη Βουλή και στα βίντεο της Βουλής και παντού. Αυτές λοιπόν τις σχέσεις τις ξέρουμε. Και ο κύριος Στατούλης τότε, να σας θυμίσω και κάτι άλλο, όταν ρωτήθηκε ότι τι έχετε να πείτε για αυτό το έργο, είχε πει εγώ δεν ξέρω, αυτά τα κάνουν οι υπηρεσίες της περιφέρειας. Ούτε ξέρω πίσω από ποια εταιρεία που είναι. Δηλαδή πραγματικά εδώ γελάμε. Ο άνθρωπος που ξέρει που πάει και το τελευταίο κυβικό πίσας στο τελευταίο χωριό της Βορτινίας, δεν ξέρει που εξαφανίστηκαν ξαφνικά 3,2 εκατομμύρια και προς ποια εταιρεία, που μπορεί καλά να πήγανε. Δεν μπαίνω στη λογική του δίκαιου ή του αδίκου. Όλα κρίνονται και όλα μελετούνται. Μέρες, πριν δύο εβδομάδες αν δεν κάνω λάθος, ο ίδιος ο πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ, ο κ. Γρυπιώτης, παραδέχτηκε μπροστά σε όλους τους δημάρχους τι? Ότι του ζητήθηκε από την κυβέρνηση να υπογράψει προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια. Το γνωρίζετε αυτό, φαντάζομαι όλοι. Το είπε, ανοιχτά. Δεν ανακαλύπτω εγώ τώρα ότι την Αμερική. Το έφερε στο ΦΟΣΔΕ. Οι δήμαρχοι βέβαια αντιδράσανε. Εννοείται δεν έγινε προγραμματική σύμβαση, η οποία αν γινόταν η προγραμματική σύμβαση θα έλυνε αυτό το πρόβλημα που είπα πριν για τις διαχειριστικές αρχές και πάλι στο μηδέν. Αν λοιπόν η κυβέρνηση και η περιφέρεια επιθυμούν το συγκεκριμένο ΣΔΙΤ, των 120 ευρώ ανά τόνο, με συμβαλούμενη περιφέρεια και κυβέρνηση, τότε το απλό που πρέπει να κάνει είναι να ξανανομοθετήσει. Να καταργήσει το άρθρο 23 του 16 και επιτέλους να πει την αλήθεια. Να την υποστηρίξει χωρίς να κρύβεται πίσω από σχέδια προγραμματικών συμβάσεων. Τελεία και παύλα. Δεν κάνει πίσω σε αυτό που νομοθέτησε πριν ένα χρόνο με τη δικιά μας σύμφωνη γνώμη της Νέας Δημοκρατίας. Να το πει ότι εγώ ξανανομοθετώ. Γιατί θέλω το συγκεκριμένο ΣΔΙΤ των 120 ευρώ που θα πληρώνει ο κάθε Πελοποννήσιος πολίτης. Να το πει. Γιατί ξέρετε τι γίνεται στο τέλος. Πάλι ο λαός θα πληρώσει το μάρμαρο. Και πάλι ο λαός στο τέλος θα λέει γιατί έγινε αυτό, γιατί οδηγηθήκαμε
σε αυτή τη λύση επειδή δεν είχαν να κάνουν με τα σκουπίδια. 7 χρόνια μετά. 5 χρόνια τα είχε ο Περιφερειάρχης στη φαρέτρα του όλα τα όπλα. Με τη σύμφωνη γνώμη τότε το Δημάρχο να φέρει μια καλή λύση. Πούντι. Και πάλι θα έχουμε έκτακτη ανάγκη. Θυμηθείτε. Στη Χορτινιά έγινε πριν λίγο. Οδηγήθηκε ο. Μάλλον οδήγησε ο εκεί δήμαρχος το Δήμο στην έκτακτη ανάγκη. Άραγε γιατί έκτακτη. Ανάγκη ναι. Το δέχομαι. Αλλά αν το νομικό πλαίσιο είχε εφαρμοστεί από το 2010, δεν θα ήταν έκτακτη. Και πάλι χωματερές. Πού θα πάνε πάλι τα σκουπίδια. Κάθε φορά θα βρισκόμαστε εδώ να συζητάμε τα ίδια και τα ίδια. Κοιτάτε να δείτε. Τα παραμύθια έχουν τελειώσει. Και εγώ, ο θεσμικός μου ρόλος, μου δίνει το δικαίωμα να τα αναδεικνύω όλα. Έχω βαρεθεί να ακούω τα πάντα, να ακούω για τα αεροδρόμια της Τρίπολης. Ήμουνα νιός και γέρασα. Το πρώτο πράγμα που εξήγηλε ο Περιφερειάρχης το 2010 ήταν αεροδρόμιο στην Τρίπολη. Δεν προλαβαίνουν τα ταξί να μαζεύουν τον κόσμο που έρχεται τώρα στο αεροδρόμιο το πολιτικό της Τρίπολης. Παράκαψη λαγκαδίων για να έχει τουρισμό κάτω η Γορτινιά. 7 χρόνια έχουν περάσει. Όλα μένουν στα χαριά, όλα τα μεγάλα αναπτυξιακά μένουν στα χαρτιά. Δυστυχώς βέβαια οι δηλώσεις υπάρχουν καταγεγραμμένες και κάποιοι θα τις βγάζουν συνέχεια προς τα έξω. Απλά να γνωρίζουν κάτι. Οι πολιτικάντιδες των θεωρητικών έργων και της ψευτοπολιτικής ανήκουν στο παρελθόν. Και αν δεν το έχουν καταλάβει οι ίδιοι, εγώ τους κοιτάω στα μάτια και να ξέρουν και ότι ο λαός πολύ σύντομα θα τους δείξει την πόρτα της εξόδου. Και επειδή τα παραμύθια είναι ωραία, θα περίμενα έστω αυτή την ίστατη στιγμή τουλάχιστον ένα συγγνώμη. Γιατί πάντα είναι σαν να μην έχει γίνει τίποτα. Και όσον αφορά, να σας πω και κάτι, εκβιαστικά διλήμματα που ακούω εγώ σε δημάρχους, σε φορείς, σε πολίτες. Επιτέλους ας καταλάβουν κάποιοι ότι το χρήμα που διαχειρίζονται είναι δημόσιο. Δεν είναι της οικογένειάς τους. Είναι δημόσιο. Εμείς το πληρώνουμε όλο αυτό με τη φορολογία μας. Και αυτό το έργο και αυτό το δημόσιο χρήμα οφείλουν κάποιοι να το αξιοποιούν και να το δίνουν εκεί που πρέπει. Όχι να αποφασίζουν κατά το δοκούν, παραδείγματος χάρη, ότι θα δοθούν αναπλάσεις στην Καλαμάτα, στο Άργος, στην Κόρινθο. Δεν ξέρω, εγώ λέω τυχαία. Γιατί δεν δόθηκαν λεφτά για αναπλάσεις στην Τρίπολη. Εγώ ρωτάω το απλό. Και για το λόγο το αληθές, στην Τρίπολη υπάρχει ένας δήμαρχος, τον οποίο ξέρουν και οι πέτρες, ότι εγώ προσωπικά δεν τον έχω στηρίξει. Αλλά πάνω απ' όλα είναι το συμφέρον της πατρίδας μας. Το συμφέρον του τόπου μας. Για ποιο λόγο δεν δόθηκαν τώρα χρήματα για ανάπλαση της Τρίπολης και δόθηκαν για άλλες πόλεις. Ποιος τα αποφασίζει αυτό. Υπάρχουν κάποιες μελέτες που δεν τις ξέρω εγώ, που κρύβονται, να μας τις φέρουν. Αυτή είναι η κατάσταση. Και επειδή ωραία είναι να τα λέμε και να τα υποδεικνύουμε και τα αναδεικνύουμε, και εγώ είμαι από αυτούς που δεν αφήνω τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Αυτός είναι ο ρόλος μου. Αλλά πέραν αυτού, εδώ ερχόμαστε με προτάσεις. Γιατί από μένα μακριά η μικροπολιτική, μακριά η αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Και έρχομαι εδώ και σας προτείνω 5 συγκεκριμένα βήματα, τα οποία χρειάζονται αν θέλουμε να βρούμε λύση στο πρόβλημά μας. Πρώτο, εφαρμογή του άρθρου 23 του νόμου 4368 του 2016. Πήγαν οι αρμοδιότητες στο ΦΟΣΔΑ, βοήθεια στο ΦΟΣΔΑ για να γίνει αυτό. Δεύτερο, στήριξη της λειτουργίας του ΦΟΣΔΑ. Όχι του δώσαμε τις αρμοδιότητες και τους αφήνουμε μόνος να κολυμπήσουν στα βαθιά. Η κυβέρνηση και η περιφέρεια που μιλάγανε για πράσινη ανάπτυξη και μιλάγανε για πράσινη περιφέρεια στην Πελοπόννησο, είδω η Ρόδος, είδω και το επίδημα. Να το αποδείξω. Τρίτον, άμεση εκκίνηση, και είναι το πιο σημαντικό και το είπα και πιο πριν, της προσωρινής διαχείρισης σε όλους τους δήμους. Οι φίλοι δήμαρχοι, ακόμη και όσοι δεν το έχουν καταλάβουν, πρέπει να καταλάβουν ότι κανείς δεν θα πάρει
ή θα πάρει αντίστοιχα την καυτή πατάτα που του αντιστοιχεί. Οι διαδημοτικές συνεργασίες είναι μονόδρομος για την μεταβατική τουλάχιστον διαχείριση. Τρίτον, άμεση έκδοση της νέας αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ και δημοσίευσή της σε ΦΕΚ. Και πέντε, σύνταξη νέας πρόσκλησης για ένταξη του στο ΕΣΠΑ, νέου έργου ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων, προσαρμοσμένου όμως στα νέα οικονομικά και νομικά δεδομένα, είτε με ΣΔΙΤ, είτε με δημοτικές, διαδημοτικές διαχειρίσεις, όπως θα ορίσει το κείμενο του ΠΕΣΔΑ. Πέντε βήματα, πολύ απλά, τα οποία κάποιοι ή δεν τα βλέπουν ή δεν θέλουν να τα κάνουν πράξη. Και για να είμαι πολύ ξεκάθαρος, η άποψη δικιά μου και του κόμματός μου είναι ότι η ΣΔΙΤ είναι ένας νόμιμος, σύγχρονος και ανταποδοτικός τρόπος εκτέλεσης των έργων διαχείρισης απορριμμάτων, αρκεί όμως να δημιουργεί καλύτερες οικονομικές συνθήκες. Καλύτερες οικονομικές συνθήκες για τους πολίτες, για κάποιον άλλον, για τους πολίτες, οι οποίες μάλιστα δεν θα οδηγούν σε αύξηση των δημοτικών τελών. Πολύ απλό. Γιατί κανείς δεν φωνάζει για το ΣΔΙΤ της Ηπείρου. Εγώ αυτό σας ρωτάω. Γιατί κανείς δεν φωνάζει για το ΣΔΙΤ της Κεντρικής Μακεδονίας. Γιατί κανείς δεν φωνάζει για το ΣΔΙΤ της Κρήτης. Υπάρχει ξαφνικά μια θεωρία συνωμοσίας και τα κρύπτει όλα. Όχι. Αλλά γιατί εκεί το ΣΔΙΤ βρήκε σωστή εφαρμογή. Αυτό θέλουμε και τώρα. Γιατί αν ερχόταν ο κύριος Περιφερειάρχης και έλεγε ότι σας φέρνω και εγώ μια πρόταση με 45 ευρώ ανά τόνο, ποιος θα έλεγε όχι. Όλοι οι δήμαρχοι θα λέγανε ναι και εμείς τα χειροκροτάγαμε. Κλείνω. Αυτό ήταν το θέμα μου σήμερα. Εγώ να σας πω κάτι ότι και κλείνω με αυτό που ξεκίνησα και στην αρχή. Εγώ δεν μπήκα στην πολιτική για να κρύβομαι. Δεν μπήκα στην πολιτική για να βάζω τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Δεν μπήκα στην πολιτική για να βλέπω θέματα και να μην τα αναδεικνύω. Δεν μπήκα στην πολιτική για να μην ταράξω τα νερά. Μπήκα στην πολιτική ακριβώς γιατί θεωρώ ότι η δικιά μου γενιά έχει υποχρέωση και πρέπει να αλλάξει τα πράγματα. Και αυτό είμαι αποφασισμένος και θα το τραβήξω μέχρι εκεί που δεν παίρνει και για την πόλη μου και για τον ομό μου και για την Πελοπόννησο. Σταρά τα πράγματα. Και να γνωρίζουν κάτι ότι όταν κάποιος τιμάται από τους Αρκάδες και από το λαό για 30 και πλέον χρόνια, οφείλει τουλάχιστον να τους σέβεται. Σας ευχαριστώ πολύ.